Περιγράφοντας την κατάσταση του πώς έχουν σήμερα τα πράγματα σε σχέση με τους πληστηριασμούς, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Τα νούμερα στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως η Τόνια είναι νούμερα που αποτυπώνουν την γενιά, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιείται πλέον και στις τηλεοράσεις, είναι νούμερα που αποτυπώνουν τη γενιά των δανείων εκείνων που κοκκίνησαν στις αρχές της οικονομικής κρίσης. Τα νούμερα αυτά, ως επιτοπλίστων, αφορούν την περίοδο εκείνη που σταμάτησαν οι πληρωμές 2008 με 2009 και οι διαταγές πληρωμής, οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες επισπεύδουν την εκτέλεση, οι διαταγές αυτές πληρωμής εκδόθησαν περίπου την περίοδο 2014 και 2015. Όπως αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτά τα νούμερα που είναι πολύ υψηλά, σε αυτή την καταγραφή δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα ούτε η νέα γενιά κόκκινων δανείων, δηλαδή τα δάνεια που θα κοκκινήσουν και αναμένεται να κοκκινήσουν σήμερα, τόσο εν ώψη του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της ενεργειακής πολιτικής, αλλά και κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκίου, της μονομερής αύξησης του επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα, επιπτώσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν άμεσα με νέες καταγγελίες δανείων, με νέες διαταγές πληρωμής και κατ' επέκταση και με νέους πληστηριασμούς. Άρα λοιπόν έχουμε μία γενιά δανείων της περίοδου της αρχής της κρίσης 2010, μία γενιά δανείων η οποία αναμένεται να γεννηθεί, να ξεπεταχτεί το αμέσως, μία γενιά κόκκινου δανείου το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και επειδή γίνεται και πολλής λόγος για τον νόμο Κατσέλη, στον οποίο θα αναφερθώ σε κάποια σημεία του, μία γενιά δανείων που θα οδηγήσουν, που αναμένεται να οδηγήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, είναι και αυτά τα δάνεια τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Από εκεί και πέρα, σε σχέση και με την αποτύπωση του συνθήματος στο πανό που έχω μπροστά μου. Το δικαίωμα στη στέγαση, αυτό είναι που αρχίζει να αμφισβητείται, χωρίς να είναι ποτέ κατοχυρωμένο στη χώρα μας, αλλά ούτε και πουθενά αλλού, αρχίζει σιγά σιγά να αμφισβητείται και να αποκτά σάρκα και οστά το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει όχι μόνο η προστασία της κύριας κατοικίας ως κάποιο κατοχυρωμένο δικαίωμα, αλλά πλέον παραμερίζεται, παραγωνίζεται εντελώς το δικαίωμα στην στέγαση. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα σε θεωρητικό επίπεδο, κατά πόσο το δικαίωμα στη στέγη, κατά πόσο η αποφυγή της αστεγίας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται είτε με διεθνείς συμβάσεις, είτε με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε, αν όχι κατοχυρώνεται, διατυπώνεται μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό είναι ένα εντελώς θεωρητικό ζήτημα, που όμως μπορεί να είναι νομικά τουλάχιστον η αρχή της γέννησης, που να δημιουργήσει στη συνέχεια δεδομένα, δεδικασμένα πάνω στο ζήτημα stop, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, η έξωσή μου, η εγκατάλειψή μου, ο παραγωνισμός μου, η εξαθλίωσή μου απαγορεύεται από. Υπάρχουν νομικά ερίσματα αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Σε αυτή τη χρονική στιγμή ακούγονται κάπως θεωρητικά, αλλά οτιδήποτε ακούγεται θεωρητικό σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί πολύ εύκολα μέσα είτε από νομικούς αγώνες είτε από συλλογικούς κοινωνικούς αγώνες να αποκτήσει σάρκα και ωστά να αποκτήσει νομική υπόσταση. Τέτοια αποτύπωση, τέτοια κατοχύρωση του δικαίωματος στην στέγη αυτή τη στιγμή υπάρχει στην χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, δεν αναφέρεται ακριβώς ως δικαίωμα στη στέγαση, αλλά αναφέρεται ως το δικαίωμα στην στεγαστική βοήθεια, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μπορεί
να αποσαφηνίσει. Έχει τη δυνατότητα με μια άλλη διαδικασία νομική, αυτή που λέμε προσφέρουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να αποτυπώσει ακριβώς τι σημαίνει παραβίαση του δικαιώματος στην της στέγης, τι σημαίνει παραβίαση του δικαιώματος της κοινωνικής αρρωγής. Αυτή τη στιγμή σε αυτά, δια της νομική οδού, αλλά και μέσα από κοινωνικούς και συλλογικούς αγώνες, οδηγήσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δεσμευτικά, στη συνέχεια μπορεί να επέλθει και το ζητούμενο, όπου είναι η νομική, η νομοθετική, η πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία της κύριας κατοικίας στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες. Άρα λοιπόν, έχουμε καταλάβει ήδη, αν και το γνωρίζουμε όλοι, ότι προστασία της κύριας κατοικίας στην Ελλάδα, ακόμη και αν αυτή είναι η μοναδική, ακόμη και αν αυτή αφορά τον πλέον ευάλωτο δανειολήπτη, δεν υπάρχει. Ανεξαρτήτως του τι λέγεται, ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζεται κάθε φορά, ανεξαρτήτως του πώς θέλουν να ντύνουν, του πώς θέλουν να κατονομάζουν κάθε φορά το οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Θέλοντας να κάνω μία πολύ σύντομη, πάρα πολύ σύντομη αναδρομή, να σταθώ περισσότερο στο νόμο Κατσέλη, τον οποίο έχουμε μπει σε μία διαδικασία να λέμε ότι αμάν καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, πλέον δεν υπάρχει καμία προστασία. Η προστασία της κύριας κατοικίας στην Ελλάδα αποτυπώθηκε από το διάστημα 2010 μέχρι και το 2015 μέσω υπουργικών αποφάσεων, όπου εκείνη την περίοδο απαγορευόταν η προστασία της κύριας κατοικίας χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, με μόνο το κριτήριο να μην είναι η απέτηση πάνω από 200.000 ευρώ. Από το 2010 μέχρι και το 2019 υπήρχε η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του νόμου Κατσέλη. Και έκτοτε, από το 2000 μέχρι και 20, με την εισαγωγή του νέου πτωχευτικού κώδικα, δεν υπάρχει ρητάκια περίπλευστα καμία προστασία της κύριας κατοικίας. Όσον αφορά τον νόμο Κατσέλη, επειδή θεωρούμε πολύ και μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον στο νόμο Κατσέλη, διότι ήταν ένας νόμος ο οποίος πέτυχε, υποστηρίζεται αυτό, όσοι πρόλαβαν σώθηκαν, έσωσαν τα σπίτια τους, από εκεί και πέρα δυστυχώς καταργήθηκε, άρα δεν έχει νόημα και η κουβέντα επ' αυτού. Η άποψη η δική μου δεν είναι αυτή. Ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος αφορά και πολλούς δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του, είναι ένας νόμος ο οποίος είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος ναι μεν έχει καταργηθεί η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του, πλην όμως οι ένομες συνέπειές του δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη ούτε κοινωνικά, ούτε σε σχέση με το αν και πώς προστατεύεται η κύρια κατοικία. Και το λέω αυτό γιατί οι ρυθμίσεις μέσα από τον νόμο Κατσέλη είναι 20 ετούς διάρκειας, όπως σημαίνει αφορούν για πάρα πολλά χρόνια, δεν τελειώνει το πράγμα εκεί, και κυρίως και το σημαντικότερο είναι αποτυπώνεται στο τι αποφάσιζαν κάθε φορά, στο ποιο ήταν το περιεχόμενο μιας δικαστικής απόφασης. Το περιεχόμενο λοιπόν μιας δικαστικής απόφασης του νόμου Κατσέλη έλεγε δύο πράγματα. Πρώτον, για ένα διάστημα από 3 έως 5 έτη, να δίνει ο δανειολήπτης αυτό που προβλέπεται από την ικανότητα αποπληρωμής του, ό,τι του περισσεύει. Έσοδα 1.000 ευρώ, έξοδα 800, δαπάνες διαβίωσης 800 ευρώ, 200 ευρώ στις τράπεζες, στα πιστωτικά ιδρύματα, σήμερα. Από εκεί και πέρα, όμως, προστάτευε ο κανόνας, και αυτό είχε και έχει πολύ μεγάλη σημασία, ο κανόνας δεν ήταν η προστασία της κυρίας κατοικίας. Ο κανόνας στον νόμο Κατσέλη ήταν η εκποίηση και σε αυτόν τον νόμο του συνόλου της περιουσίας, έτσι ώστε να κατανεμηθεί το τίμημα στους πιστωτές. Η εξαίρεση λοιπόν του νόμου Κατσέλη ήταν η προστασία της κυρίας κατοικίας. Πώς? Έτσι, χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Ήταν η προστασία αυτή με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του καθενός, ή ήταν η προστασία αυτή με βάση τις οικονομικές δυνατότητες, ήταν η ικανότητα, ήταν η δυνατότητα αυτή η προστασία της κύριας κατοικίας με βάση τη μεταβολή των συνθήκων, άλλα τα εισοδήματα όταν ανέλαβε τις δανειακές του υποχρεώσεις, άλλα τώρα που καλείται να αποπληρώσει, να ρυθμίσει το δάνειό του. Όχι. Με τον νόμο Κατσέλη, αυτό που ρύθμιζε και έλεγε για την προστασία της κύριας κατοικίας, ήταν ότι γινόταν μια νέα ανταλλαγή. Και η ανταλλαγή αυτή έλεγε το εξής, ότι η καταβολή, μάλλον το 80% της εμπορικής αξίας αρχικά ή το 85% της αντικειμενικής στη συνέχεια, στην ουσία η αξία του σπιτιού για να μην πολυλογούμε, έπρεπε και πρέπει να καταβληθεί σε διάστημα 20 ετών, έως 20 ετών. Το κρίσιμο όμως εμπροκειμένο είναι ότι αυτές οι καταβολές πλέον της 20ετίας ήταν έντοκες. Το έντοκες σημαίνει τι? Το έντοκες σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα δάνεια, όπως επηρεάζεται ένα ενήμερο δάνειο, το οποίο δάνειο πλέον έχει παραπάνω επιτόκιο εν ώψη της αύξησης του επιτακίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ίδιο επιτόκιο αυτό θα καθορίσει και αυτήν την έντοκη ρύθμιση στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη, στα πλαίσια της προστασίας της κυρίας κατοικίας του νόμου Κατσέλη. Και ενώ δίνει, και ενώ καλείται να δώσει ο δανειολήπτης την αξία της κύριας κατοικίας του σε διάστημα 20 ετών, αυτή είναι έντοκη, ανεξάρτητη από την ικανότητα αποπληρωμής, σημαίνει δηλαδή τι, έχουμε δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν ρητά ότι ο συγκεκριμένος δανειολήπτης μπορεί να δίνει το μήνα 200 ευρώ το μήνα. Έρχεται όμως το δεύτερο σκέλος της ρύθμισης, της προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς να ερευνά, χωρίς να εξετάζει, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ικανότητα αποπληρωμής και του λέει εφόσον η αξία της κύριας κατοικίας σου είναι αυτή, θέλω αυτά τα χρήματα, έντοκα, άρα οδηγούμαστε είτε εξ αρχής σε ένα άτομο που δεν μπορεί να αποπληρωθεί η ρύθμιση στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη, είτε στη συνέχεια με την αύξηση των επιτοκίων. Αυτή θα είναι, κατά την άποψή μου, η νέα γενιά των κόκκινων δανείων, ανεξάρτητη από τα κόκκινα δάνεια που τώρα θα δημιουργηθούν εν ώψη της ακρίβειας, εν ώψη του πληθωρισμού, εν ώψη της αύξησης του επιτοκίου, θα είναι και μια νέα κόκκινη γενιά δανείων, των δανείων αυτών που έχουν ήδη ρυθμιστεί και τακτοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη. Επίσης, υπάρχουν και άλλες, θα λέγαμε, παγίδες στο νόμο Κατσέλη, οι οποίες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Παραβλέπουμε το εξής, ο νόμος Κατσέλη ξεκίνησε το 2010, οι πρώτες αιτήσεις κατατέθησαν τότε και οι αποφάσεις έχουμε μετά από 10 χρόνια. Αυτό συνεπάγεται ότι ενώ στην αρχή ο δανειολήπτης με το που κατέθεται μία αίτηση είχε μία προσωρινή διαταγή που του έλεγε καταβάλεις 100 ευρώ το μήνα, στη συνέχεια, μετά από 10 χρόνια, ήταν πολύ πιθανό η απόφαση του να απορριφθεί. Τι γινόταν λοιπόν σε αυτή και τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση αναβιώνει όλο το χρέος. Το χρέος έτρεχε και τρέχει κανονικά, σαν να μην είχε μεσολαβήσει ποτέ ο νόμος Κατσέλη, σαν να μην είχαν μεσολαβήσει ή ήταν αμελητές αυτές οι μικρές καταβολές της προσωρινής διαταγής. Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο, ακόμη πιο σκληρό, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν αποφάσεις που έγιναν δεκτές σε πρώτο βαθμό και μπορεί μετά σε ένα δεύτερο βαθμό, μετά από συνολικά 15 χρόνια, να απορριφθεί η αίτηση. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν καταλήγουμε ότι μέσα από έναν νόμο που προστατεύει αρχικά τους δανειολήπτες, και με δεδομένο και της αργοπορίας της δικαιοσύνης, καταλήγουμε να καταστρέφεται μέσα από τον ίδιο τον νόμο κόσμος, να καταφέρει στην αρχή στον νόμο, να πληρώνει και να σε εισαγωγικά κοιμάται ήσυχος νομίζοντας ότι έχει τακτοποιήσει και έχει ρυθμίσει τα πάντα,
Πλην όμως υπάρχουν πολλές πιθανότητες μετά από 10-15 χρόνια να σταματήσει να είναι στο νόμο Κατσέλη και πλέον το χρέος να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με αυτό που ήταν όταν κατέθεσε την αίτησή του. Το ίδιο αποτέλεσμα, εδώ μιλάμε πλέον για τους τόκους, για τους υψηλούς και τους υπέροχους τόκους πάνω στα δάνεια, το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και με την έκπτωση από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία με τον τρόπο που γίνεται. Διότι, ενώ αρχικά και σωστά κάποιος ο οποίος δεν πλήρωνε τρεις συνεχόμενες φορές ή πάνω από τρεις φορές, γινόταν ένα δικαστήριο, ο πιστωτής έμπαινε στη διαδικασία να απευθυνθεί στο δικαστήριο και να πει «Εδώ δεν τηρεί τη ρύθμιση, θα πρέπει να βγει εκτός νόμου». Πλέον αυτό, ήδη από το 2018, έχει καταργηθεί. Πλέον, μπαίνουν στη διαδικασία και στέλνουν μια εξώδικη δήλωση, η οποία πολλές φορές, χωρίς να αναφέρει το χρέος, τους λένε ότι χρωστάτε τρεις δόσεις, πάνω από τρεις δόσεις, 10 δόσεις, το τάδε ποσό, ή πολλές φορές δεν προσδιορίζουν το ποσό. Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης που έχει υπαχθεί ήδη στον νόμο Κατσέλη δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο του εξωδίκου μέσα σε ένα διάστημα 30 ημερών, τότε, αυτό που γίνεται είναι πραγματικά τρομερό, τότε ο πιστωτής, τότε αυτοδικαίως κηρύσσεται έκπτωτος. Αυτό το αυτοδικαίως, να το πούμε, κατά τρόπο αυτόματο, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης βρίσκεται εκτός νόμου. Αυτός που ελέγχει τις προϋποθέσεις υπαγωγής του νόμου Κατσέλη, αυτός θα ελέγξει και αν τελείθηκαν ή όχι. Πλέον, με αυτή τη διάταξη έχει υποκατασταθεί η δικαστική κρίση, έχουν υποκατασταθεί τα ηχέτια της δικαστικής κρίσης και πολλοί δανειολήπτες θεωρούν ότι πληρώνουν κανονικά, πλην όμως, χωρίς να τους ενημερώσει κανείς, είναι πολύ πιθανό να έχουν βγει εκτός νόμου. Τι πρέπει να κάνουν, να στέκονται έξω από το ελληνοδικείο, έξω από τη γραμματεία του ελληνοδικείου, αν η τράπεζα έχει πάει να αφήσει το σημείωμα με το οποίο τον βγάζει εκτός νόμου. Του δίνεται βέβαια η δυνατότητα να επικαλεστεί ο δανειολήπτης σπουδαίο λόγο, μόλις μάθει για την έκπτωσή του και να προβεί στην ανατροπή της έκπτωσης. Αυτό όμως δεν αναιρεί καθόλου την κίνηση αυτή η οποία γίνεται και αναφέρομαι έντονα σε αυτό γιατί γίνεται πλέον συνέχεια. Πλέον συνέχεια άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη είναι έκπτωτοι. Είναι σαν να μην έχουν υπαχθεί ποτέ. Άρα και μέσα από αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε να έχουμε οφειλές υπέροχες, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλοί τόκοι, να έχουν ξεκινήσει οι δανειολήπτες να υπαγάγουν μια οφειλή της τάξης του ύψους των 100.000 ευρώ και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να καταλαβαίνουν, χωρίς να μπορούν να το αντιληφθούν πολλές φορές, η οφειλή αυτή ανέρχεται πλέον στο ποσό των 200.000 ευρώ, θα μπορεί δηλαδή και να διπλασιάζεται. Στα πλαίσια αυτής λοιπόν πλέον της νέας οφειλής μπαίνουν στη διαδικασία και πραγματοποιούν έναν πληστηριασμό. Ο πληστηριασμός που πραγματοποιείται και η εκτέλεση που κάνουν σε αυτή την περίπτωση δεν μπαίνουν ποτέ στη διαδικασία να κάνουν την εκτέλεση για το σύνολο του ποσού. Θα δείτε κατασχετήριες εκθέσεις, ενώ η οφειλή είναι 100.000 ευρώ, ενώ η οφειλή είναι 200.000 ευρώ, μπαίνουν στη διαδικασία και κάνουν έναν πληστηριασμό για το ποσό των 30.000 ευρώ. Επιφυλάσσονται για το περαιτέρω, επιφυλάσσονται για το υπόλοιπο. Θεωρώντας, επιφυλάσσονται είτε για τα δικαστικά έξοδα, είτε για τους δικούς τους λόγους, είτε για να οικονομηθούν από κάποιο άλλο ακίνητο, από κάποιο άλλον πληστηριασμό. Πλην όμως, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι ενώ στην αρχή θα κοιτάζουμε και βλέπουμε πώς με κάθε τρόπο να ακυρώσουμε έναν πληστηριασμό και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε αμάν έγινε ο πληστηριασμός, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Κι όμως
μπαίνουν στη διαδικασία και εισπράττουν τα οφειλόμενά του, αυτά που θεωρούν ότι οφείλουν οι δανειολήπτες, στη συνέχεια, μετά τον πληστηριασμό, θα μιλήσω και μετά οι συνάδελφοι όσον αφορά τις διαδικαστικές πράξεις, μετά τον πληστηριασμό μέσω της διανομής του πληστηριάσματος. Εκεί λοιπόν τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ έχουν βγάλει μία απόφαση για 40.000 ευρώ του 2014, εν τέλει, και βγάζουν ένα κίνητο 100.000 ευρώ, η απόφαση τους είναι για 30.000, κάνουν την κατάσχεση και τον πληστηριασμό για 20, και από την πίσω πόρτα, κατά την διανομή, όταν γίνεται η μοιρασιά, η ίδια η τράπεζα έρχεται και λέει: εγώ δεν έχω τα 30.000 που λέει η δικαστική απόφαση, έχω 100.000 ευρώ. Με μοναδικό στοιχείο την κίνηση του λογαριασμού που διατηρούν και που τηρούν στα αρχεία τους, κατά τρόπο που είναι, δεν μπορεί να γνωρίζει σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον ο δανειολήπτης. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι, για να κωδικοποιήσω αυτά που ανέφερα μέχρι στιγμής, δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολλοί πληστηριασμοί και αναμένεται να είναι ακόμη περισσότερο, και κυρίως μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό που πλέον το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι δεν τελειώνει εκεί η ιστορία για τον δανειολήπτη. Ο δανειολήπτης στις περισσότερες των περιπτώσεων συνεχίζει να χρωστάει. Έχει αγοράσει δηλαδή ένα σπίτι της τάξης των 100.000 ευρώ, βγαίνει το κινητό του στον πληστηριασμό, είχε δώσει 30, 40, 50, 60.000 ευρώ, έδωσε και κάποια άλλα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή κατά τη διάρκεια του νόμου Κατσέλη, ξαναβγαίνει το κίνητο στον πληστηριασμό και εν τέλει χρωστάει 100.000 ευρώ. Όταν θα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, όταν θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί η οφειλή, αυτός ο δανειολήπτης, ο μέσος δανειολήπτης, θα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα έχει, μαθηματικά εκεί οδηγούμαστε, θα έχει χάσει το σπίτι του, το οποίο θα το έχει πληρώσει, ίσως και στο σύνολό του, και κυρίως θα χρωστάει πάλι ένα ποσό ισόπουσο με την αξία του δανείου. Τα ακίνητα στον πληστηριασμό σε μια πρώτη χρονική στιγμή βγαίνουν στην εμπορική τους αξία, η οποία συνήθως τις κατασχετήριες εκθέσεις αποτυπώνεται σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από την πραγματική εμπορική αξία. Και το σημαντικότερο, ενώ μέχρι και το 2015, για να μειωθεί στη συνέχεια ή να αυξηθεί η αξία του ακινήτου με την οποία βγαίνει αυτό στον πληστηριασμό, πλέον, μετά από δύο άγωνους και μετά από έναν ακόμη άγωνο ή ακόμη δύο άγωνους πληστηριασμούς, η αξία του ακινήτου κατά τρόπο αυτόματο, δηλαδή και πάλι χωρίς δικαστική κρίση, μειώνεται σε μία πρώτη φάση στο 80% της αρχικής τιμής προσφοράς και σε μία επόμενη δεύτερη φάση στο 65%. Οπότε, αν συνυπολογίσουμε αυτά που είπαμε και πριν σε σχέση σε ποιο ποσό έχει φτάσει η οφειλή, αντιλαμβάνεστε ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που γίνεται είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Τέλος, όσον αφορά τα φάτς και τις εταιρείες διαχείρισης, εν όψη και του ζητήματος που όλοι περιμένουμε να μάθουμε τι εν τέλει θα γίνει με το 26 Γενάρη του 2023, του τρέχοντος μηνός, 26 του τρέχοντος μηνός, τι γίνεται. Τα δάνεια αυτά μεταβιβάστηκαν σε εταιρείες του εξωτερικού, με δύο νόμους. Με έναν νόμο του 2003, τον 3156 του 2003, και με έναν νόμο του 2015. Αυτό είναι το νομικό εκείνο καθεστώς που διέπει τις μεταβιβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο έγιναν οι μεταβιβάσεις. Ο πρώτος νόμος του 2003 αφορά μεταβιβάσεις αλλά και τιτλοποιήσεις δανείων. Τιτλοποιήσεις δανείων έχουν την έννοια ότι δημιουργούνται ομόλογα τα οποία πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα μεταφέρονται, μεταβιβάζονται είτε στη δευτερογενή αγορά, είτε στον επενδυτή, ως ένα αξιόγραφο, πως μια επιταγή πηγαίνει χέρι προς χέρι, έτσι ώστε να αυξάνεται και η κερδοσκοπία. Αυτός ήταν ο ένας νόμος του 2003
και ένας νόμος του 2015 που βάζει κάποιες προϋποθέσεις στον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μεταβιβάσεις των δανείων. Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι μεταβιβάσεις, έχουν γίνει με τον νόμο του 2003. Αυτός ο νόμος του 2003, εν αντιθέσει με τον νόμο του 2015, δεν παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος του 2003 στην εταιρεία, όχι του εξωτερικού, στην εταιρεία που βρίσκεται εδώ, στην Ελλάδα, στην εταιρεία διαχείρισης, δεν παρέχει τη δυνατότητα να ασκεί, να προβαίνει σε δικαστικές ενέργειες, να κάνει πληστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας που διαχειρίζεται την απέτηση. Δηλαδή, μπαίνει ένα ζήτημα ενεργητικής νομιμοποίησης. Αυτό έχουν βγει δύο αποφάσεις, 802 και 803 του 22, που λένε ότι δεν μπορεί, δεν ενεργοποιείται η εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να προβαίνει σε πληστηριασμούς, σε δικαστικές ενέργειες, θα το πούμε απλά στο όνομα και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του δανείου που βρίσκεται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, όλες οι ενέργειες είναι άκυρες. Ακριβώς όμως, επειδή υπάρχουν προηγουμένως και αντίθετες αποφάσεις πάλι του Αρείου Πάγου, εξ αυτού λοιπόν του λόγου έχει παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συνεδριάζει 26 του μηνός και αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση μετά από ένα διάστημα 5-6 μηνών. Άρα λοιπόν, επειδή ακούγεται ότι θα ακυρωθούν, ότι είναι όλες άκυρες οι διαδικασίες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι σημαίνει ότι θα είναι άκυρες οι διαδικασίες εξ αυτού του λόγου. Θα είναι, αν δει έτσι ο Άριος Πάγος, οι διαδικασίες άκυρες, λόγω του ότι κακώς κάνεις εσύ την ενέργεια που είσαι εδώ ο διαχειριστής, την ενέργεια αυτή έπρεπε να την κάνει ο ιδιοκτήτης του δανείου που βρίσκεται στην Αλλοδαπή, που βρίσκεται στο εξωτερικό. Γιατί και αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι η εξουσίας απλά πηγαίνει, θα πάει παραπίσω η διαδικασία. Δεν ακυρώνεται ούτε κάποιο οφειλή, δεν αναγνωρίζεται ούτε κάποιος παράνομος στόχος, ούτε προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο η κύρια κατοικία. Η κύρια κατοικία προστατεύεται μόνο με ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα την προστατεύει και το οποίο θα μπαίνει στη διαδικασία να ρυθμίζει τις οφειλές των δανειολήπτων στα πλαίσια της πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής τους και στα πλαίσια της μεταβολής των συνθήκων. Αυτά.